με τον ιδιοκτήτη και γενικό διευθυντή της FAS, Rhodos Air. Θα δούμε τη διαδρομή που σε λίγο θα πραγματοποιήσουμε από ψηλά, λοιπόν. Κύριε Φανουράκη. Όχι πολύ ψηλά, θα πετάμε λίγο χαμηλά. Θα πετάξετε με τον Γιάννη το Διακομανόλη, με σκοπό να έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε πολύ όμορφες εικόνες από τις πανέμορφες ακτές και τοποθεσίες της Ρόδου. Να τονίσουμε ότι οποιοδήποτε επισκέπτεται το νησί μπορεί να έχει την τύχη που θα έχουμε εμείς σήμερα και να δει το νησί από ψηλά με τη βοήθειά σας, έτσι δεν είναι, έχετε αυτή την υπέροχη παροχή. Σωστό. Είναι μια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα έλεγα ότι είναι η ατραξιόν των υπηρεσιών μας, δεδομένου ότι με πολύ χαμηλό κόστος κάποιος μπορεί να κάνει ξεχωριστά τον κύκλο του νησιού, όπως λέμε, αλλά από τον αέρα. Έτσι έχει την ευκαιρία σε πολύ σύντομο χρόνο να έχει μια ξεχωριστή εμπειρία, να δει δηλαδή το νησί, αλλά παράλληλα να γνωρίσει και το πώς λειτουργεί μια μικρή αεροπορική εταιρεία και όλο το φάσμα των υπηρεσιών ενός σύγχρονου αεροδρομίου όπως είναι η Ρόδος. Θα διαπιστώσουμε λοιπόν ότι δίκαια ανακηρύχθηκε ο ωραιότερος προορισμός στην Ελλάδα από ψηλά αυτή τη φορά. Όσον αφορά τη σχολή, και αυτή προϋπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, από το 2000, είναι μια πλέον αναγνωρισμένη σχολή στην Ευρώπη και όχι μόνο. Μαθητές μας, να φανταστείτε, έρχονται από όλα τα σημεία του κόσμου. Πρόσφατα είχαμε μαθητές από τη Μογγολία, σήμερα έχουμε από το Ιράν και το Ιράκ, έχουμε από την Λιβύη, από την Συρία και βέβαια και από την Ευρώπη. Θα πετάξουμε μια τοπική πτήση το γύρο του νησιού. Αυτό είναι το αεροσκάφος το οποίο θα πετάξουμε σήμερα. Είναι ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος τετραθέσιο. Είναι τύπου Τσοκάτα Ταμπίκο, την B9. Είναι γαλλικής κατασκευής. Το ύψος πτήσης μας θα είναι από 500 μέχρι 1000 πόδια, που σημαίνει μέγιστο μέχρι 400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να απογειωθούμε και να ανακαλύψουμε από ψηλά το Σμαραγδένιο νησί. Άριστη προσγείωση και αποστολή εξετελέστη. Ρόδος από ψηλά και Σμαραγδένιο νησί, υπέροχα πραγματικά.